Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα, Ελένα. Πράγματι δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Στις 5 ακριβώς ξημερώματα, και αφού είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στη Jungla.gr, εξεράγει κριτικό μηχανισμό στην είσοδο της ΔΟΕ Κηφισιάς, προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές. Ευτυχώς όμως όχι τραυματισμοί πολιτών, μια και η ειδοποίηση ήταν έγκαιρη και η αστυνομία είχε αποκτήσει τους γύρω δρόμους. Την υπόθεση πρέπει να σου πω ότι την έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία μέχρι τώρα εξάγει έρευνες στον γύρω χώρο. Όμως δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον κύριο Χιωτάκη, ο οποίος θα σχολιάσει το χτύπημα αυτό. Κύριε Χιωτάκη. Καλημέρα. Είχαμε από ειδοποίηση, είχε η αστυνομία και η Ζούγκλα, μάλλον την ειδοποίηση της αστυνομίας, γύρω στις 4.30 και γύρω στις 5 έγινε η έκρηξη στην είσοδο της ΔΟΕ Κηφισιάς. Όπως καταλαβαίνετε, από την έκρηξη είχαμε αρκετές ζημιές, τζάμια, το στέγαστρο, κάποια μάρμαρα στην περιοχή έξω από την είσοδο και βεβαίως και μέσα από το οστικό κύμα κάτι ζημιές. Ευτυχώς όμως, όπως είπατε, ήταν αποκλεισμένη η περιοχή και δεν είχαμε τίποτα περαιτέρω. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζο στην περιοχή, γιατί έχει κλείσει την οδό Αχαρνών. Έχει και λόγω έργων η οδός Λύρα, οπότε που είναι ο κάθε δρόμος που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Κηφισιά και για αυτούς που περνάνε από την Κηφισιά είναι το κυκλοφοριακό. Η πορεία είναι κλειστή σήμερα, νομίζω όμως ότι μπορεί αύριο να ανοίξει, αν δεν έχει μέσα μεγάλες ζημιές, ίσως και στην άνθρωπη της εφορίας περισσότερο. Ωραία, ακούσαμε τον Δήμαρχο. Σωτήρη, έχει αναλάβει κάποια οργάνωση το χτύπημα αυτό? Έλενα, όχι, ακόμα δεν έχει αναλάβει κάποιο οργάνωση το χτύπημα. Είναι κάτι που συνήθως το περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Όμως έχω δίπλα μου τον κύριο Γεωργιόπουλο, που είναι εργαζόμενος και μάλλον εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΔΟΕ Κηφισιάς, ο οποίος έχει και αυτό σημαντικά πράγματα να μας πει. Κύριε Γεωργιόπουλε. Καλή σας ημέρα και από μένα. Καλημέρα, κύριε Γεωργιόπουλε. Εγώ, σαν εργαζόμενος εδώ στην ΔΟΕ Κηφισιάς, έκπληκτος το πρωί ερχόμενος στην εργασία μου, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, διαπιστώσαμε ότι ο χώρος όλος ήταν κλειστός, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Μας είπαν ότι είχε γίνει έκρηξη στις 5 η ώρα το πρωί. Ευτυχώς όμως δεν υπήρχαν θύματα, γιατί είχαν κλείσει τους γύρω χώρους. Αυτό που ήθελα να πω εγώ σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων είναι ότι εμείς σαν εργαζόμενοι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια καθημερινά για να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας και για να φέρουμε εις πέρα στο δύσκολο έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Γιατί αυτή τη στιγμή στη ΔΟΕ Κηφισιάς υπάρχει συγχώνευση της ΔΟΕ Αγίου Στεφάνου και των τμήματων του δικαστικού και του ελέγχου από τη ΔΟΕ Αχαρνών. Όπως καταλαβαίνετε, ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορες λωρές, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μας απειλούν όταν έρχονται εδώ και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα ή μένουν έκπληκτοι από καινούργιους φόρους κτλ. Εμείς, όπως σας είπα, κάνουμε κάθε προσπάθεια για να φέρουμε σε πέρας την εύρυθμη λειτουργία της εφορίας και το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα ότι από τις ΔΟΗ που έχουν συγχωνευτεί, εδώ δεν έχουν έρθει όλοι οι συνάδελφοι. Κάποιοι βγήκαν σε σύνταξη, κάποιοι πήγαν σε κάποιες άλλες ΔΟΗ γιατί τους εξυπηρετούσε καλύτερα. Και όπως καταλαβαίνετε, με πολύ λιγότερο προσωπικό αυτή τη στιγμή, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Κύριε Γεωργιόπουλε, μας λέτε προηγουμένως ότι γίνεστε δέκτες πολλών παραπώνων, ακόμα και απειλών από αγανακτισμένους πολίτες, όχι που δεν καταφέρετε βεβαίως εναντίον των εργαζομένων, αλλά της κατάστασης της εφορίας. Τι γενικά από το μυαλό σας, για ποιο λόγο κάποιος θα μπορούσε να προβεί σε αυτή την ενέργεια? Όχι, δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου κάπου. Είναι γεγονός όμως ότι καθημερινά σχεδόν δεχόμαστε άλλες από φορολογούμενες, οι οποίοι αγανακτισμένοι για τον Α ή Β λόγο, για κάποιο φόρο, ένα παράδειγμα απλό να σας πω, όταν κάποιοι διαπίστωσαν μέσα στο μήνα αυτό, ενώ είχαν κάνει ρύθμιση και είχαν δώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό να κρατήσουν τα χρήματα από τη ρύθμιση, να πάρουν τα χρήματα από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν κρατήσει τα χρήματα, δεν είχε δώσει τα χρήματα η τράπεζα, με αποτέλεσμα να έχουν μια επιβάρηση 15% για τις λίγες μέρες που δεν είχαν πληρώσει το φόρο αυτό. Εκεί οι φορολογούμενοι αγανακτούν,
βρίζουν ή απειλούν τους φορολογούμενους, τους εργαζόμενους. Το μόνο αυτό μπορώ να πω τώρα. Για ποιο λόγο έγινε αυτό και ποιοι είναι πίσω από αυτό, δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω ότι γίνεται μεγάλη έρευνα. Το καλό είναι, σας είπα, ότι δεν θυμίσαμε θύματα, διότι υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα και έτσι είχε κενωθεί η περιοχή. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πόσες μέρες θα παραμείνει κλειστή? Σήμερα τουλάχιστον θα είναι οπωσδήποτε κλειστή. Μας είπαν τώρα σε λίγο θα μπούμε να δούμε για τις ζημίες που υπάρχουν στα γραφεία μας. Δεν ξέρουμε ακόμη. Περιμένουμε από τις αρχές να μας πούν.